Έχουμε θέση ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας επανειλημμένο στο θέμα στη Βουλή, στα Υπουργεία, στους Δήμους, στην κοινότητα, στην περιφέρεια, και επιμένουμε τι ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής τους. Για έργα που αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα μπορούν να βγάλουν τις άδειες και τις δημοπρατήσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Και όσα αφορά τις λαϊκές ανάγκες μπορεί να περάσει πενταετία και δεκαετία, γιατί δεν έγιναν έργα ούτε μετά την καταστροφική πλημμύρα του 2009. Αναζητούσανε τώρα ένα χρόνο μετά την πλημμύρα του 20 που θρηνούσαμε νεκρούς, αναζητούσανε μελέτες, καμιά εμπιστοσύνη. Αυτό που θα κρίνει είναι η αποφασιστική οργάνωση και κινητοποίηση του λαού της περιοχής. Αυτό το τελευταίο διάστημα πήραμε μέρος στις κινητοποιήσεις που έγιναν στη γέφυρα του Λίλα, στο Βασιλικό. Υπάρχει μία συσπήρωση. Εδώ γίνεται μία κινητοποίηση. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός και να ακουστεί η φωνή, και με κινητοποίηση στη Χαλκίδα και με κινητοποίηση στην Αθήνα. Γιατί είναι αδίσταχτη. Είναι αδίσταχτη, είναι επικίνδυνη. Τι δεν μετράνε? Δεν μετράνε ότι έχουμε Σεπτέμβρη, ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, όπως δεν το μετράνε και στη Βόρειο Εύβοια, που η πολιτική τους την κατέκαψε. Τι θα γίνει? Λέμε το πιο λογικό, το στοιχειώδες. Τι θα γίνει σε περίπτωση πλημμύρας? Με τη νέα τεχνολογία που υπάρχει, τέτοια έργα μπορεί να γίνουνε, μας διαβεβαίωσαν και μηχανικοί, σε 4 μήνες. Σηκώνουν ουρανοξύστες σε 1 χρόνο. Δεν μπορεί να φτιάξουνε, αλλά η πολιτική τους είναι βαθιά αντιλαϊκή και έχουν όλοι ευθύνες. Από αυτή τη σκοπιά θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε και στη Βουλή και στα Υπουργεία και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να αναδειχτούν τα δικά σας αιτήματα και να γίνει αποφασιστική διεκδίκηση για να έχουμε αποτέλεσμα, να λυθεί το πρόβλημα της γέφυρας των Φύλων και να πάρθουν ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Λίλα ποταμό και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων.